Θαύματα και θαυμάσια. Μια εκπομπή που ασχολείται με υπερφυσικά σημεία στο χώρο της Εκκλησίας και της Ιστορίας και γενικά με τα μεγαλεία του Θεού. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο συνεργάτης του σταθμού μας, πατήρ Δανίλ Γούβαλης. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή τηλεφορείται «Παναγία η Προσιώτησα». Έχουμε μαζί μας την μαθηματικό Σωσάν Ανάστου, η οποία έχει ασχοληθεί με το θέμα και η οποία καταρχήν θα μας πει δύο λόγια για το μέρος που είναι το μοναστήρι και τη θαυματουργική εικόνα. Στην επαρχία Λιτσάς και Αγράφων υπάρχει ένα βουνό που λέγεται Βελούχη. Προς τα νοτιοδυτικά μέρη του Βελουχιού βρίσκονται και άλλα βουνά, όπως ο Κόρακας και ο Μαλαός, τα οποία είναι πολύ δύσβατα. Στη μέση αυτών των βουνών και στο πιο βαθύ και απότομο τόπο βρίσκεται το ιερό μοναστήρι της Υπεραγίας Θεοτόκου της Προυσιώτισσας, φωλιασμένο σε μια φοβερή και απάτη τη σπηλιά. Στο καθολικό, που είναι μέσα στη σπηλιά, βρίσκεται μέρος της Αγίας Κάρας του Αγίου Ιερομονάχου Κλίμεντος, μαζί με άλλα Άγια Λείψανα και τεμάχιο του Τιμίου Ξύλου. Αριστερά του καθολικού, στο βαθύτερο σημείο της σπηλιάς, είναι το παρεκκλήσι της Προυσιώτισσας, όπου εκεί βρίσκεται η θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου. Το μοναστήρι λέγεται Προυσός ή Πυρσός και το μεν πρώτο όνομα σχετίζεται με την καταγωγή της Αγίας Εικόνας, ενώ το δεύτερο με τη θαυμαστή της έβρεση. Η Αγία Εικόνα ήρθε τον καιρό της οικονομαχίας του Θεοφύλου από τη λαμπρή πόλη της Προύσας. Τον καιρό εκείνο, ο Θεόφιλος άρχισε μεγάλο διωγμό κατά των Αγίων Εικόνων και έστειλε βασιλικές διαταγές σε κάθε πόλη και χώρα, διατάζοντας τους Ορθοδόξους να κατεβάσουν τις Άγιες Εικόνες και να τις κάψουν. Εκείνη την εποχή, δηλαδή το 829 μετά Χριστόν, η εικόνα της Παναγίας βρισκόταν σε μία εκκλησία στην Προύσα και έκανε άπειρα θαύματα. Αφού έφτασε και εκεί η βασιλική διαταγή, κάποιος πολύ ευσεβής νέος, γιος μεγάλου άρχοντα της βασιλικής αυλής, κινούμενος από θείο ζήλο, δεν θέλησε να υπακούσει και να καταστρέψει την Αγία Εικόνα. Πήρε λοιπόν την εικόνα της Θεοτόκου και έφυγε στα μέρη της Ελλάδας. Φτάνοντας στην Καλλίπολη όμως, άγνωστο πώς, έχασε την εικόνα. Πολύ στεναχωρημένος καθώς ήταν, έφυγε από εκεί και πήγε να κατοικήσει στη Νέα Πάτρα, τη σημερινή Ιπάτη. Εκεί έκτισε ναό της Αγίας Σοφίας αντί εκείνου της Κωνσταντινούπολης για να παρηγορηθεί στην ξενιτιά του. Το μέρος που είναι τώρα το μοναστήρι της Προυσιώτισσας ήταν τελείως άγνωστο και ούτε υπήρχε κάποιο μονοπάτι, γιατί ο τόπος ήταν πολύ δύσβατος. Κάποια νύχτα, απέναντι από το σημερινό μοναστήρι και εκεί που σήμερα υπάρχει το κημητήριο της Μονής, βοσκούσε τα ζώα του πατέρα του κάποιο παιδί. Την ώρα που κοιμόταν, άκουσε πίσω του, στον άβατο τόπο της σπηλιάς, κάποιους γλυκούς και απαλούς ύμνους. Από το φόβο του ξύπνησε και καθώς προσπαθούσε να βρει από πού έρχονταν οι φωνές, βλέπει ένα φως και ένα φωτεινό στήλο που έβγαινε από το ιερό σπήλαιο και υψωνόταν μέχρι τον ουρανό. Καταφοβισμένο, φεύγει το παιδί και πηγαίνει στον πατέρα του, λέγοντάς του όσα είδε. Ο πατέρας, που νόμιζε πως το παιδί τα είχε δει όλα αυτά εξαιτίας του φόβου του, δεν το πίστεψε. Βλέποντας όμως την επιμονή του παιδιού, πήγε στον ίδιο τόπο την επόμενη βραδιά και βεβαιώθηκε για όλα όσα είχε ακούσει. Την επόμενη μέρα πήγε πάλι στο ίδιο μέρος, έχοντας πάρει μαζί του και άλλους ανθρώπους, οι οποίοι είδαν τον ίδιο φωτεινό στήλο να υψώνεται μέχρι τον ουρανό. Αφού ερεύνησαν τον τόπο, βρήκαν την εικόνα σε μια μεριά του σπηλαίου να φεγκοβολά και να αστράφτει. Αφού την προσκύνησαν, πήραν εργαλεία και άνοιξαν τόπο με σκοπό να κρατήσουν την εικόνα εκεί για πάντα παρηγοριά τους.
Από αυτό το θαύμα ονομάζεται το μοναστήρι και πυρσός, δηλαδή λαμπάδα και φως από τον πύρινο στήλο που φάνηκε στους βοσκούς. Μετά από λίγες μέρες το γεγονός διαδόθηκε από στόμα σε στόμα και το έμαθε και ο άρχοντας, ο οποίος ξεκίνησε αμέσως να πάει να την επισκεφτεί. Μόλις είδε την εικόνα, την αναγνώρισε αμέσως και αφού ευχαρίστησε τους βοσκούς, την πήρε για να την επιστρέψει στην υπάτη. Οι βοσκοί στενοχωρήθηκαν πάρα πολύ, αλλά καθώς η εικόνα ήταν του άρχοντα, τον άφησαν να την πάρει. Όταν ο άρχοντας με τους δούλους του έφτασαν σε κάποιο ύψωμα του δρόμου, εκεί που τώρα υπάρχουν τα ερείπια από κάποιο παρεκκλήσι της Θεοτόκου, κάθισαν να ξεκουραστούν και αποκοιμήθηκαν. Μόλις ξύπνησαν, είδαν πως η εικόνα έλειπε και φαντάστηκαν πως οι βοσκοί τους είχαν ακολουθήσει και την είχαν κλέψει. Γι' αυτό και αμέσως αποφάσισαν να γυρίσουν πίσω για να την πάρουν. Καθώς επέστρεφαν, ο άρχοντας μόνο άκουσε μια φωνή να του λέει: «Ω ναι, σώζου, πήγαινε στο καλό και μην κουράζεσαι, γιατί εγώ αναπαύομαι καλύτερα ανάμεσα στους στενούς και άγριους αυτούς τόπους, με ανθρώπους χωρικούς και βοσκούς, παρά με πολιτικούς αιρεσιάρχες. Αν θέλεις να μείνεις μαζί μου, έλα εκεί που με βρήκες και θα είναι για καλό σου». Ο άρχοντας τότε ελευθέρωσε τους δούλους του, εκτός από έναν που θέλησε μόνος του να τον ακολουθήσει. Γύρισαν στον πυρσό και εκεί έκτισαν ένα παρεκκλήσι μέσα στη σπηλιά, ενώ οι ίδιοι ησύχασαν εκεί κοντά. Όπως αναφέρει η παράδοση, τους έκανε μοναχούς κάποιος ιερομόναχος Ραφαήλ, δίνοντας στον άρχοντα το όνομα Διονύσιος και στον δούλο του το όνομα Τιμόθεος. Εκεί ο άρχοντας έμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του, χτίζοντας ένα κελί απέναντι από το μοναστήρι. Δηλαδή όλα που συνδέονται με την εικόνα της Παναγίας της Προσιότητας είναι πολύ δυναμικά, πολύ υπερφυσικά. Ναι. Κάποια φορά κινδύνευσε να καεί η εικόνα. Πώς έχει αυτή η ιστορία? Μάλιστα. Μία φορά από αμέλεια του Καντιλανάφτη πήρε φωτιά η εκκλησία της Μονής και οι πατέρες δεν το κατάλαβαν αμέσως, με αποτέλεσμα να μην προλάβουν να βγάλουν έξω ούτε την εικόνα της Παναγίας. Όταν κατάλαβαν τι γινόταν, η φωτιά είχε περικυκλώσει το ναό, ώστε ήταν αδύνατο να κάνουν κάτι. Γι' αυτό έκλαιγαν μπροστά στη βέβαιη καταστροφή της Αγίας εικόνας. Η εκκλησία κάηκε τόσο που δεν έμεινε ούτε ξύλο, ούτε βιβλίο, παρά μόνο πέτρες. Όταν έσβησε η φωτιά, προς μεγάλη τους έκπληξη, είδαν την εικόνα να στέκεται πάνω στην Αγία Τράπεζα του παρεκκλησίου, χωρίς να έχει πάθει τίποτα από τη φωτιά. Δόξασαν τότε τη Θεοτόκο που φύλαξε απείραχτα την εικόνα της και το παρεκκλήσι. Την πυρκαγιά αυτή τη μαρτυρεί η σπηλιά που μένει μέχρι σήμερα καταμαυρισμένη από τη φωτιά. Εκεί το μέρος ήταν δύσβατο και δεν υπήρχε και νερό. Πώς τακτοποιήθηκε αυτό το θέμα? Κάποτε ο Παπαπελάγιος ο Καυσοκαλυβίτης θέλησε να φέρει νερό μέσα στη Μονή για την εξυπηρέτηση των αδελφών. Έβαλε σκοπό να κάνει μια στέρνα μπροστά στον άρθηκα της εκκλησίας και εκεί να φέρει λίγο από το νερό που περνούσε έξω από την πόρτα. Επειδή το καλοκαίρι το νερό λιγόστευε, έβαλε κάνουλα στη στέρνα ώστε να χρησιμοποιούν οι αδελφοί το μαζεμένο νερό όταν το χρειάζονταν και έπειτα πάλι να την κλείνουν. Γι' αυτό το σκοπό έβαλε μαστόρους και δούλευαν με πολύ κόπο τη σκληρή εκείνη πέτρα, αφού ο τόπος είναι πετρώδης. Μία μέρα, καθώς οι μάστορες ξεκουράζονταν κοντά στον τόπο που δούλευαν, παραπονιόντουσαν για το πόσο κουρασμένοι ήταν. Ένα παιδί που τους βοηθούσε τους λέει: «Σήμερα, ενώ κοιμόμουν, ήρθε μια γυναίκα και μου είπε να χτυπήσουμε στο δεξί μέρος και θα βγει νερό, για να μην κοπιάζουμε πια». Οι άλλοι άρχισαν να κοροϊδεύουν το παιδί, αλλά εκείνο τροπιασμένο σηκώθηκε πιο νωρίς από το τραπέζι και πήγε να σκάψει όπως και πριν. Όταν όμως χτύπησε στο δεξί μέρος, αμέσως ανέβλησε γλυκύτατο νερό που τρέχει μέχρι σήμερα. Έτσι έκαναν την εσωτερική βρύση που υπάρχει ως σήμερα και που κάνει καλό σε αυτούς που πάσχουν από θέρμη όταν το πίνουν με ευλάβεια. Μη καταπιστεύσεις με ανθρωπίνη προστασία, Παναγία Δεσποίνα, αλλά δέξε δέηση του οικέτου του σου θλίψης γαρέχει με φέρινου δύναμε των δαιμόνων τα τοξεύματα σκέπινου και χτιμέ.
φύγω, ο Άγριος πάντοθεν πολεμούμενος και παραμυθίαν που κι έχω πλην σου. Δέσποινα του κόσμου, ελπίς και προστασία των πιστών, μη μου παρήδεις την δέηση το συμφέρον πίσω. Εκεί το μέρος είναι πολύ δύσβατο, είναι πολύ απόκριμνο, υπάρχει κίνδυνο να πέσει κανείς στους γκρεμνούς, υπάρχει περίπτωση κανένας βράχος να ξεκολλήσει. Γύρω από αυτά τα θέματα υπάρχουν οπωσδήποτε κάποιες θαυμαστές επεμβάσεις της Παναγίας. Να μας έλεγες μερικές. Κάποιος χριστιανός Μανουήλ από τα χωριά της Αιτωλίας έχασε τα λογικά του. Τον πήραν τότε τα δύο αδέλφια του και ξεκίνησαν για το μοναστήρι για να γιατρευτεί. Σαν έφτασαν απέναντι από το μοναστήρι και είδαν τη μονή, στάθηκαν και προσκυνούσαν. Τότε τους ρωτάει ο άρρωστος: «Πού με πάτε?» «Στην Παναγία να γιατρευτείς. Παρακάλεσε και εσύ να σε γιατρέψει και να γίνεις όπως πριν». Στάθηκε τότε και εκείνος και προσκυνούσε. Ο φθονερός διάβολος όμως, που μισεί το καλό, δεν το άντεξε αυτό και έτσι καθώς προσκυνούσε, σαν κάποιος να τον σκούντισε από πίσω, έπεσε και κύλησε στον γκρεμό και έφτασε κάτω στο νερόλακο που περνά δίπλα στο μήλο του μοναστηριού. Το ύψος του γκρεμού αυτού είναι πάνω από 3.000 οργές, δύσβατο και φοβερό να το βλέπεις και μόνο. Τα αδέλφια του έλεγαν κλαίγοντας: «Παναγία Θεοτόκε, φύλαξε τον Μανουήλ Σόου». Όταν κατέβηκαν τα αδέλφια του από το άλλο μέρος που έρχεται δρόμος προς το μοναστήρι και έφτασαν κοντά στο σημείο που περίμεναν να βρουν το λείψανο του αδελφού τους, βρήκαν αντί αυτού τον Μανουήλ να κάθεται κοντά στο νερό η γη. Τον πήραν και με πολύ μεγάλη χαρά δόξασαν τη Θεοτόκο για το θαύμα της. Πολύ εντυπωσιακό. Στις 23 Αυγούστου του 1955, δύο νέοι με τη βοήθεια της Παναγίας σώθηκαν από βέβαιο θάνατο όταν έπεσαν από μεγάλο ύψος προς το φαράγγι χωρίς να πάθουν το παραμικρό. Ο ένας, φοιτητής της φυσικομαθηματικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, έπεσε από τον τοίχο που είναι ακριβώς απέναντι από την είσοδο του ιερού του Καθολικού της Ιεράς Μονής και σηκώθηκε ανέπαφος. Όμοια και ο άλλος νέος και εκείνος ευρισκόμενος στην ανατολική πλευρά του προαυλίου του παρεκκλησίου των Αγίων Πάντων και βλέποντας το ιερό σπήλαιο, ζαλίστηκε και πέσε στον γκρεμό χωρίς να πάθει τίποτε. Όλοι οι προσκυνητές που διαπίστωσαν τα δύο αυτά θαυμαστά περιστατικά, κατενθουσιασμένοι, δόξασαν το όνομα του Θεού και εμεγάλυναν την Παναγία μας για τη θαυμαστή παρουσία της. Το τρίτο θαύμα της Μεγαλόχαρης ήταν το γεγονός της προστασίας των προσκυνητών από σοβαρό κίνδυνο που απείλησε η πτώση μεγάλου βράχου μέσα στο χώρο των προσκυνητών. Ένας ογκόλιθος διαστάσεως ενός κυβικού μέτρου ξέκοψε ψηλά από την πλαγιά του βουνού και κατέβαινε με μεγάλο θόρυβο, σπάζοντας δέντρα και κουβαλώντας πέτρες και χώμα, έπεσε στη μέση του καταβλισμού των προσκυνητών και κατέληξε στο βάθος του φαραγγιού στο ρέμα, περνώντας ως κινητή λεμιτόμος, χωρίς τελικά να προκαλέσει καμιά ουσιαστική ζημιά. Πέρασε δεξιά από τον πύργο του Καραϊσκάκη και αφού ακούμπησε στο δρόμο, που εκείνη τη στιγμή ήταν ελεύθερος από προσκυνητές, σηκώθηκε για να συνεχίσει την κατηφορική πορεία του, ακούμπησε σε μία πλατωσιά από την οποία λίγα μόλις δευτερόλεπτα πιο πριν είχε σηκωθεί μία ομάδα προσκυνητών που είχε περάσει εκεί τη νύχτα της. Δευτερόλεπτα ανέμεναν εκεί οι προσκυνητές, θα θρηνούσαμε πολλά θύματα. Έτσι η χάρις της έκανε μια ακόμη φορά ένα ακόμη θαύμα την ίδια εκείνη μέρα. Αυτής της τριπλής ευεργετικής παρουσίας της, αυτόπτης μάρτης, ήταν ο πατήρ Άγγελος Παπαθανασίου, που υπηρετούσε σε ναό στο Βύρονα. Οι πανήγυρες του μοναστηριού είναι 23 Αυγούστου και από την παραμονή μαζεύεται χιλιάδες κόσμος. Ανάμεσα σε αυτούς και μερικοί που πάσχουν από δαιμονοκαταληψία. Με αυτούς έχουμε κάποιες θαυμαστές ιστορίες. Θα μας διηγηθείς μία? Στις 22 Αυγούστου του 1940, παραμονή της γιορτής, ενώ τελείωνε ο εσπορινός, ένα δαιμονισμένο πλάσμα, ο Κωνσταντίνος Ράπτης, θρημάτισε τις αλυσίδες που ήταν δεμένος, έσπασε την πόρτα του κελιού του και άρχισε να παραμερίζει τον κόσμο, να βρίζει τα θεία,
να μιλά ασυνάρτητα, να απειλεί, ενώ η δυστυχισμένη μάνα του έτρεχε με τους χωροφύλακες να τον πιάσουν. Μετά από πολλή αγώνα, κατάφεραν να τον πιάσουν. Το ξαναπήγαν στο κελί του, αλλά εκείνος ξέφυγε και από ένα παράθυρο ύψους 20 μέτρων έπεσε στο πλακόστρωτο του προαυλίου του μοναστηριού. Όλοι πίστευαν ότι θα ήταν πια νεκρός. Οι προσκυνητές άρχισαν να κλαίνε, ενώ η μάνα του δαιμονισμένου, τρελή από πόνο, άρχισε να τρέχει και γονατιστεί, άναψε ένα κερί στη μεγαλόχαρη. Ο κόσμος έσπρωχνε για να δει τι απόγινε ο Κώστας. Πάει και η μάνα του έτοιμη να τον κλάψει για πεθαμένο, αλλά αντί γι' αυτό τον άκουσε να της φωνάζει πως έγινε καλά. Παρόλο που έπεσε από τόσο ύψος και μάλιστα σε πλακόστρωτο, δεν έπαθε τίποτα. Επιπλέον, προς μεγάλη έκπληξη όλων, είδαν τον Κώστα να παίρνει από το χέρι τη μητέρα του και να τη ζητάει να πάνε να προσκυνήσουν την Παναγία. Όλος ο κόσμος έκλαιγε από συγκίνηση για το ανέλπιστο αυτό θαύμα. Το οποίο θαύμα το είδε και πάρα πολλοί κόσμος, διότι όπως είπαμε, παραμονή της Πανηγύρεως μαζεύονται ανάριθμοι οι προσκυνητές. Ουδείς προστρέχον επίση, κατησχημένος από σου εχορεύεται, αγνή Παρθένε Θεοτόκε. Αλλετείτε την χάρη και λαμβάνει το γόρημα προς το συμφέρον της αιτήσεως. Μεταβολή των θλιβωμένων, απαλλαγή των ασθενούντων, υπάρχουσα Θεοτόκε Παρθένε, σώζε πόλην και λαόν των πολεμουμένων ειρήνη, των χυμαζομένων η γαλήνη, η μόνη προστασία των Αγία χαρίζει σε στήρες γυναίκες παιδιά. Συγκινητικό είναι και το θαύμα που έγινε στο ζευγάρι του Βασιλείου και της Μαράγδας Παπευθυμίου από τη Λαμία. Τον Ιούλιο του 1981 βάφτισαν το κοριτσάκι τους στην Ιερά Μονή, ευχαριστώντας την Παναγία για την ευεργεσία της, καθώς η κυρία Μαράγδα ήταν άτεκνη. Οι γιατροί στην Ελλάδα και στην Αγγλία που πήγε της είχαν αποκλείσει την πιθανότητα να γίνει μητέρα. Χαρακτηριστικά, κάποιος γυναικολόγος της είχε πει: «Αν εσύ κάνεις παιδί, εγώ θα σκίσω την ιατρική μου μπλούζα». Κι όμως, η κυρία Σμαράγδα, χωρίς να χάσει την ελπίδα της, κατέφυγε στην Παναγία την Προυσιώτισσα και η Παναγία έκανε το θαύμα της και η κυρία Σμαράγδα τον Ιούλιο του 1980 απόκτησε ένα κοριτσάκι. Έχουμε οπωσδήποτε και περιπτώσεις που η Παναγία θεράπευσε αρρώστους που είχαν βαριές αρρώστιες και ταλαιπωρίες με την υγεία τους. Η κυρία Ελένη Δαλακάκη αναφέρει πως το 1950 αρρώστησε πολύ βαριά από την καρδιά της και δεν υπήρχε καμιά ελπίδα ζωής. Τότε μια γνωστή της κυρία τη συμβούλευσε και της είπε: «Τάξου παιδί μου στην Παναγία την Προυσιώτισσα και θα σε κάνει καλά. Είναι τόσο θαυματουργή που δεν μπορώ να σου περιγράψω». Από εκείνη τη στιγμή η κυρία Ελένη άρχισε να παρακαλεί την Παναγία νύχτα και μέρα για 7 χρόνια να τη βοηθήσει ώστε να καταφέρει να την προσκυνήσει. Το 1957 γνώρισε τον εφημέριο του Αγίου Δημητρίου Νέας Ελβετίας πατέρα Σπυρίδωνα, ο οποίος της υποσχέθηκε να τη βοηθήσει. Πράγματι της έδωσε 2 γράμματα. Ένα προς τον Γρηγόριο Πέξα, ο οποίος ήταν αγωγιά της, για να την πάει στην Παναγία, και άλλο ένα για τον ηγούμενο Γερμανό. Ο αγωγιάτης, όταν είδε σε τι κατάσταση βρισκόταν, φοβήθηκε τόσο που πήρε σκηνή για να την έδαινε σε περίπτωση που θα χρειαζόταν. Με τη βοήθεια του Θεού όμως έφτασε στη χάρη της.
Όταν στάθηκε μπροστά στην ιερή εικόνα να προσευχηθεί, ένα ανεξήγητο ρίγος τη διαπέρασε, σαν να ηλεκτριζόταν. Ενώ είχε τάξει να προσευχηθεί όλη τη νύχτα γονατιστή, της έφεραν αντίρρηση, γιατί την εκκλησία την κλείδωναν κατά την τάξη. Εκείνο τους παρακάλεσε να την κλειδώσουν μέσα και πράγματι έδωσαν άδεια στην ίδια και στην κοπέλα που τη συνόδευε να παραμείνουν μέσα στην εκκλησία όλη τη νύχτα. Εκείνες διάβαζαν συνέχεια μπροστά στην ιερή εικόνα προσευχές. Κατά τις 1:30 μετά τα μεσάνυχτα άκουσαν την πόρτα της εκκλησίας να ανοίγει. Τότε η κυρία Ελένη λέει στη σύνοδό της: «Μη κινηθείς από τη θέση σου. Έχουν έννοια τι κάνουμε και ήρθαν να δουν, να διαπιστώσουν ότι προσευχόμαστε». Τότε μπήκε μέσα μια κυρία μελαχρινή και ψηλή. Πήγε στο πλευρό της άρρωστης, έβγαλε τις παντόφλες της, έκανε 3 μετάνοιες και προσκύνησε την εικόνα της Παναγίας. Η κυρία Ελένη, νομίζοντας πως είναι νεοκόρος, της είπε: «Ελάτε εδώ κοντά μας που έχουμε κουβέρτα, μη πατάτε στα μάρμαρα». Η γυναίκα δεν της απάντησε, παρά μόνο με νόημα της υπέδειξε να σιωπήσει και να συνεχίσει να διαβάζει την παράκληση. Έπειτα άναψε το καντήλι της Παναγίας και πήγε στο ιερό βήμα. Η κυρία Ελένη και η συνοδός της μάταια περίμεναν να βγει. Έπειτα από αρκετή ώρα πήραν ένα κεράκι και πήγαν να κοιτάξουν στο ιερό της εκκλησίας. Εκεί όμως δεν υπήρχε κανένας. Αμέσως κατάλαβαν ότι η γυναίκα εκείνη ήταν η Παναγία και η κυρία Ελένη απόκτησε την υγεία της. Το 1918 έγινε ένα πολύ θαυμαστό γεγονός και έχει μείνει στην ιστορία. Αυτό να μας πεις και να τελειώσουμε. Τον Οκτώβριο του 1918 παρουσιάστηκε γρήπη σε όλη την Ακαρνανία και η οποία ήταν θανατηφόρα στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι. Οι Αγρινιώτες τότε ζήτησαν την εικόνα της Παναγίας. Ο ηγούμενος της Μονής, αφού πήρε έγκριση από το Μητροπολίτη Αμβρόσιο, έφυγε με την Αγία εικόνα στις 24 Οκτωβρίου. Μόλις η συνοδεία έφτασε στο βουνό Πανετολικό, 3 ώρες δηλαδή από τον Προυσό, συνάντησαν γύρω στους 1000 Αγρινιώτες που περπάτησαν πεζοί 10 ώρες για να προϋπαντήσουν την εικόνα. Όσο προχωρούσαν, τόσο πλήθαινε ο κόσμος και όταν έφτασαν το βράδυ κοντά στο Αγρίνιο, στις 25 Οκτωβρίου, όλη η πόλη σχεδόν είχε βγει να τους υποδεχτεί. Από την άλλη μέρα, γιορτή του Αγίου Δημητρίου και μέχρι το τέλος του μηνός, γινόταν λειτουργία κάθε μέρα στις διάφορες εκκλησίες του Αγρινίου και όλοι οι χριστιανοί προσκύνησαν την εικόνα της Παναγίας με μεγάλη ευλάβεια. Μέχρι την ημέρα που πήγε η εικόνα στο Αγρίνιο, πέθαναν από γρήπη 25 έως 30 άνθρωποι. Από τις 26 Οκτωβρίου άρχισαν να λιγοστεύουν οι θάνατοι και μετά από 3 μέρες σταμάτησαν τελείως. Από τότε οι Αγρινιώτες, σε ανάμνηση αυτού του θαύματος, όρισαν και γιορτάζουν στις 26 Οκτωβρίου. Η Παναγία λοιπόν φροντίζει για τα παιδιά της. Αγαπητοί ακροατές, τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστίες και στον Θανάση Πανταλιό που φρόντισε τον ήχο. Χαίρετε. Θαύματα και θαυμάσια. Μια εκπομπή που ασχολείται με υπερφυσικά σημεία στο χώρο της Εκκλησίας και της Ιστορίας και γενικά με τα μεγαλεία του Θεού. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο συνεργάτης του σταθμού μας, πατήρ Δανίλ Ούβαλης.